Προσορίζουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδηροδημόπολης με αφορμή την ανακήρυξη του κ. Σιδηριανού Μιώτη σε επίτιμο δημό της Σιδηροδημόπολης. Καλούμε στο βήμα τον Δήμαρχο Σιδηροδημόπολης κ. Γιώργο Μαργό, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Δούναβη και τον κ. Σιδηριανό Μιώτη. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμόπολης, θα αναγνώσω την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ανακήρυξη του κυρίου Σπηλιανού Νιώτη ως επίτιμο δημότη Σύρου Ερμόπολης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμόπολης, κατά την 27η συνεδρίασή του της 7ης Αυγούστου 2018, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και την διαλογική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, με την υπαρεθμόν 369-2018 απόφαση του, αποφασίζει ομόφωνα. Εγκρίνει την ανακήρυξη
του κυρίου Στυλιανού Νιώτη σε επίτιμο δημότη Σύρου Ερμόπολης και την απονομή παπύρου και τιμητικής πλακέτας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμόπολης. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σύρου, σεβασμιότατε Επίσκοπε Καθολικών, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμόπολης, αξιότιμοι κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και ελευθεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του Κεντρικού Κυκλάδου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων φορέων των οργανισμών, αγαπητοί κύριε Στυλιανέ Νιώτη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε απόψε εδώ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερμόπολης για να τιμήσουμε τον κύριο Στυλιανό Νιώτη, ένα εξέχον μέλος της κοινωνίας μας, ο οποίος με την πολυσκευή δραστηριότητα και την αδιάλειπτη προσφορά του, συνδράμει καταλητικά στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας, ενός τόπου τον οποίο αγαπάει ιδιαίτερως, καθώς αποτελεί τη γενέτειρά του και τη μόνιμη πλέον κατοικία του κατά τα τελευταία έτη. Εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμόπολης και είμαστε βέβαια ισίσωμοι στη Συριανή κοινωνία, αισθανόμαστε το λιγότερο η δική μας υποχρέωση, το οφειλόμενο χρέος, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μας προς το πρόσωπο του κ. Νιώτη με την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Σύρου Ερμόπολης. Ο κ. Στυλιανός Νιώτης, άνθρωπος πολυπράγματος και δραστήριος, έχει προσφέρει σημαντικό έργο τόσο από την πνευματική του δράση, διανύοντας λαβρύς αεροδρομία στον αναπτυριακό και τραπεζικό τομέα, συμμετέχοντας ενεργά σε επαγγελματικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, πραγματοποιώντας δημοσιεύσεις και λαμβάνοντας κοινωνικές διακρίσεις, όσο και από κοινωνικής πλευράς, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία, διάθεση προσφοράς και κυρίως ανεξάντλητη αγάπη προς τις τέχνες και τον πολιτισμό. Αναφερόμενοι συγκεκριμένα στο μεσί μας, ο κ. Νιώτης τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ευράκτος και επανειλημμένος το ειλικρινές, άδωλο και αχρωστημάτιστο ενδιαφέρον του, καθώς και την αγάπη του προς αυτό, έχοντας συμβάλει καθοριστικά και προπάντων αθόρυβα και διακριτικά στην αναβάθμιση και προβολή των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων του Σύρου, διαμέσου της διοργάνωσης σπουδαίων δικαστικών εκθέσεων με καταξιωμένους καλλιτέχνες, της παρουσίασης εξαιρετικών θεατρικών παραστάσεων, αλλά και της συνδρομής του στο κοινωνικό και θεραπευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Αξίζει επίσης να τονίσουμε την πολύτιμη συμβολή του στη δημιουργία του μη κερδοσκοπικού σωματείου Εφορδές και Οργάνης, η μεγάλη ομάδα σχολής της ΙΕΡΟ, μια σχολή η οποία στοχεύει στη διάσωση και μεταλαμβάνευση στα νέα συγγενά παιδιά της ρεμπέτικης, παραδοσιακής και εν γέννη διαχείρισης μεσοχής μέσω της διδασκαλίας εφόρτων και άλλων λαϊκών μουσικών οργάνων και της διοργάνωσης σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου είδους μουσικής. Κατόπιν τούτου, οφείλουμε να σταθούμε στην υποδειγματική στάση ροής που ο κύριος Νιώτης μας καλεί να ακολουθήσουμε, διότι σε αυτή την εποχή της πολυδιάστατης κρίσης που όλοι βιώνουμε, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν αρκεί μόνο να προσπαθούμε, αλλά χρειάζεται να υπερβαίνουμε εαυτούς, καταπολεμώντας τον ατομισμό, την αποξένωση και την κοινωνική αναλυσία που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό μας μισθό. Επομένως, η αρρωγή και η υποστήριξη σε κάθε συλλογική ατομική προσπάθεια που συγκεντρώνει στην κοινωνική συνοχή και στην πολιτιστική προαγωγή οφείλει και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας. Αξιότιμε, κύριε Νιώτη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ειλικρινή και έμπρακτη αγάπη που έχετε προσφέρει ανυπομπελώς όλα αυτά τα χρόνια προς την κοινωνία και τον πολιτισμό της Σύρου. Ευχαριστούμε ευαφέως για την γενναιοδορία σας, την κοινωνική σας ευαισθησία, την προθυμία και την ετοιμότητά σας, αρετές που όλοι οφείλουμε να στενιζόμαστε. Αγαπητέ κύριε Νιώτη,
Σας παρακαλούμε να αποδεχτείτε την ειλικρινή έκφραση του σεβασμού, της εκτίμησης και των ευχαριστειών μας, όπως αυτή διατυπώνεται στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ισίδρου Ερμούπολης, σύμφωνα με την οποία σας ανακηρύττουμε επίτιμο Δημότη Ισίδρου Ερμούπολης για τη συμβολή σας στον πολιτισμό και την κοινωνία της Ισίδρου. Παρακαλούμε τον κύριο Νιώτη να απευθύνει το χαιρετισμό.
Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ρόδο Δεύτερο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ που μου πείτε τον λόγο. Τώρα που μετά την όμορφη κοινωνική προσβαλιά του Ιδρύματος και την κοινή δημότη Σύρου Ερμόπολη, σεβαστού και αγαπητού μας φίλου κύριο Σιμεργολιώτη, νομίζω ότι παρέμει τον Ερμόπολη, όλα τα αυτά σεβασμιότατο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σκυπνή, Δημοτική Σύμβουλη, είπατε και σεβαστές της ΓΕΜΕ και της Άμβιος Σανίρ, πολιτογραφείτε στα σήμερα Ερμόπολης. Είναι τιμή για το νησί μας, μας θυμάται και είστε φίλος μας, σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε, σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε, σας ευχαριστούμε που πάντα είστε πρόθυμος να ακούσετε τα αισθήματά μας και μαζί με εσάς ευχαριστούμε και τον Εναμίλη, ο οποίος είναι καλός συνοδοιπόρος και συνοδοίτης στην καθημερινότητά μας. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι η πολλωστή φορά που ερχόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ανθρώπους που έχουν αγαπήσει το νησί, εργάζονται σε αυτό και το τιμούν με την παρουσία τους. Αυτό τιμά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους όσους κατοικούμε εδώ, τιμά τον Ιστορικό Δήμο και τιμά τους προγόνους μου, τους οποίους μνημονεύσατε και τα πνεύματα των οποίων σήμερα εδώ περίπτωνται και συγχαίρονται μαζί με εμάς. Στη Λιανέ μεταφέρω τις ευχές, τις συγχαρητήριες για την τιμή και την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αδελφού Μητροπολίτη Σάμου, κ. Ευσεβίου, και μαζί του εύχομαι να ζήσετε πολλά χρόνια υγιεινά και ευλογημένα, να χαίρεστε την οικογένειά σας και να ξέρετε ότι και εμείς σας αγαπάμε και σας θυμάμαι και εμείς και άνθρωποι χριστιανοί να αντιπροσφέρουμε στην πολύ σας αγάπη, έχετε την προσοχή μας. Άξιος. Πολυσχηρή προσωπικότητα που στον τόπο αυτό μετά από μια εξαιρετική πορεία ζωής επέλεξε να εγκατασταθεί και να μας θυμάμαι την παρουσία και τη δράση. Σε αυτό το πολιτισμένο τόπο αρμόζουν ως δημότες τέτοιοι εκλεκτισμένοι άνθρωποι με προσφορά σε πλήσμους τομείς δράσης τόσο στο επιχειρηματικό όσο και στο κοινωνικό πολιτιστικό με καθοριστική συμβολή στην αναβάθμιση της Μητροπολίτη του νησιού μας. Αξίζει ξεχωριστή αναφορά στην ευαισθησία του και στο φιλανθρωπικό έργο του κυρίου Νιώτη και στην πολύτιμη αρρωγή του σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με την ανακούφιση των συνανθρώπων μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δίκαια λοιπόν σήμερα τιμούμε τον κύριο Στυλιανό Νιώτη με την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Σύρου Ερμόπολης, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη μας για το έργο του και για την πάντα ζωντανή και δημιουργική παρουσία του στο νησί μας. Εύχομαι τέτοιοι σπάνιοι άνθρωποι να κοσμούν πάντα τον τρόπο μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γιώργη Βενταρίτη, με έναν κύριε Δήμαρχε, αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμα πρόσωποι του Δημοτικού Σώματος, αξιότιμες κυρίες και κύριοι παρελθόμενοι, περνοδιαβαίνοντας την πόλη για να φτάσω εδώ, πέρασαν από το μυαλό μου αρκετές σκέψεις. Σκέφτηκα πώς δημιουργήθηκε αυτό το φάσμα στην Ερμόπολη, σε αυτό το νησί και πώς σήμερα έχουμε τη δυνατότητα για εμείς να χαμαρώνουμε και να είμαστε περήφανοι για αυτό το φάσμα. Αυτό το φάσμα είναι από ανθρώπους υπερφωτισμένους που βρέθηκαν εδώ, είτε εξ ανάγκης,
είτε ψευδονής. Το δάκρυ του αγαπητού φίλου του Στέλιου δείχνει ότι ήταν επιλογή και έρωτας. Ήταν ένα δάκρυ αγάπης που απευθύνεται στο νησί με το οποίο έχει ταυτιστεί. Και είναι αλήθεια ότι και εμείς έχουμε ταυτιστεί με τον Στέλιο τον Νιώτη και με το έργο του. Έργο το οποίο καθημερινά αναδεικνύει το νησί μας και είμαι βέβαιος ότι τώρα πλέον μετά και από την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και ακόμη πιο έντονα. Θέλω να κλείσω με το εξής. Έχω παρευρεθεί όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετούν η τοπική αυτοδιοίκηση σε πάρα πολλές παρόμοιες τελετές. Πάντα, αγαπητέ Στέλιο, είχα μία προσέγγιση για τα τιμούμενα πρόσωπα. Πιστεύω ότι η ανακήρυξη ενός ανθρώπου σε επίτιμο δημόσιο μια πόλεως είναι η αφετηρία της εκκίνησης, είναι η εκκίνηση, είναι η αφετηρία ανάλυσης των ευθυνών του απέναντι στην πόλη. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτές τις ευθύνες τις αναλαμβάνεις με χαρά, με δύναμη και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τις εκπληρώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλούμε όλους να παραμείνετε για ένα μικρό κέρασμα που παρακολουθεί ο Δήμος Σιδηρμούπολης προς τιμήν του επίτιμου δημότη Σιδηρμούπολης κ. Στυλιανού Νιώτη.